Τον πήραν χαμπάρι και πήγαν, τον σκόσαν τα παιδιά, τον βάλαν στο Πολυτεχνείο μέσα. Τον είχαν πιάσει οι φοιτητές και τον είχαν κάνει έτσι. Από χέρι σε χέρι, από χέρι σε αυτό και τον πήγαν μέσα στο Πολυτεχνείο. Βάζαν τις μοτοσυκλέτες και μαρσάρανε για να μην ακούγονται τα ουρλιαχτά των παιδιών. Όποιος δεν έζησε έτσι, νομίζω πως δεν ήταν τίποτα. Τα παιχνίδια χούντα. Τι εκείνο το βράδυ, σε κάποια τραγούδια έχασε τα λόγια. Του λέω, τι μου λες, τι εννοείς. Και μου λέει ο Νίκος, δεν έχει 20 μέρες ζωή. Παναγία, δεν ξέρω τι αντιμετώπιζε. Αλλά ήρθε μοιραίο το, δεν ξέρω δηλαδή πότε θα σωθεί. Δηλαδή, ο θάνατος. Αυτός ήταν όρθιος στην πίσω μπάντα του αυτοκινήτου και μας έκανε αυτό. Μας έκανε το χέρι έτσι. Και ήταν σαν να λέει αντίο.